Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Είμαι η Μανίνα. Είμαι η Ελένη. Και σήμερα το θέμα είναι οι ψυχαναγκασμοί που ευγενικά τους λέμε ιδιαιτερότητες, ότι έχουμε ιδιαιτερότητες. Έχεις ιδιαιτερότητες. Πες το και παραξενιές δηλαδή. Ναι, και παραξενιές. Να το πούμε. Μούρλα και όλα. Το φοβερό είναι ότι όταν βγαίνουμε έξω της ιδίας ηλικίας, τότε είναι σαν να βγήκαν έξω όλες μαζί οι παραξενιές, να πιούν καφέ. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή και διαπιστώνεις τη διαφορά στην ηλικία από παλιότερα. Καταρχήν το θέμα της καρέκλας. Δεν σε βολεύει καρέκλα. Ψάχνεις να βρεις το καφέ που έχει τη συγκεκριμένη καρέκλα που σε βολεύει, η οποία δεν είναι απαραίτητα η καρέκλα που βολεύει εμένα. Γιατί εγώ έχω τη μέση, εσύ έχεις τον αφιένα. Πρώτο αυτό. Μετά αρχίζουν οι παραξενιές. Δεν θες καμπό πάντως, είναι βέβαια. Δεν θες καμπό, είναι σίγουρο σε καμία περίπτωση και κανένας. Τι να σου πω, δηλαδή είναι εκατομμύρια όλα αυτά που σε περιτριγυρίζουν μεγαλώνοντας. Οι ιδιαιτερότητες που λες κι εσύ. Το έχεις κοιτάξει σε οικογένειες, γιατί κάποια στιγμή μου είπε ο αδερφός μας ότι όταν τελειώνει το χαρτί υγείας, τρέχει να αγοράσει χαρτί υγείας, παρόλο που έχει, ας πούμε, ένα-δυο ρολά. Και όταν μου το είπε, σκέφτηκα ότι και εγώ το κάνω. Το και είμαι σίγουρη σύνδρομο. Και η αδερφή μας το κάνει. Ότι δεν θες να μείνεις κάτω από δύο κολόχαρτα. Μα δεν είναι μόνο στα κολόχαρτα. Δηλαδή, αν πας σε τέτοια σπίτια, όσο μεγαλώνουμε, υπάρχει υπεραυθονία προϊόντων. Δηλαδή, βγαίνεις και αγοράζεις τρία άβα για τα πιάτα, μήπως τα οποία τελειώσει. Μετά δεν χρειάζεται, δεν ξέρεις πού να τα βάλεις. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι ζεις στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί. Να μείνεις, ας πούμε, μία Κυριακή με τρία άπλυτα πιάτα, άπλυτα τη Δευτέρα το πρωί. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν το καταλαβαίνω να ζεις στο χωριό. Αλλά όλο αυτό μη μου τελειώσει, είναι και αυτό ένας ψυχαναγκασμός της ηλικίας. Στο κάρεις. Μη σου τελειώσει. Ή αγόρασες ένα μπλουζάκι που σου κάτσε, πρέπει να αγοράσεις τρία ίδια για να μην τραβηχτεί ο πόντος που μου ρίχνει η μαμά δεν μου. Δεν το έχω, ναι, αλλά καταλαβαίνω, ναι. Το καταλαβαίνω. Εγώ το έχω μόνο με τα κολόχαρτα και με κάτι άλλα πράγματα, π.χ. γιαούρτια, ας πούμε, που δεν τα τρώει και κανένας. Παίρνω γιαούρτι και στο τέλος το πετάω. Ότι είναι να έχουμε ένα γιαουρτάκι στο σπίτι. Να μην υπάρχει το γιαουρτάκι, το οποίο είναι και σύμβολο του γύρατος, αν δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, όχι, λέω, μήπως κάποιος χρειαστεί μια αντιβίωση, κάτι και. Τέλος πάντων, είναι το γιαουρτάκι. Το δεύτερο είναι. Έχω ένα φλιτζάνι που πίνω το τσάι μου, το οποίο είναι σαν γλάστρα τεράστιο. Μόνο με αυτό πίνω το τσάι μου. Πάλι είχε έρθει ο αδερφός μου και μου λέει: αυτό το φλιτζάνι πρέπει να το πετάξει, γιατί είναι χάλι. Είναι σκατά μέσα, έχει στύψει, έχει γίνει μαύρο. Του λέω: όχι, το κάνω με λεμόνι και καθαρίζει. Μου λέει: δεν αγοράζει ένα καινούριο. Και άρχισα διάφορες δικαιολογίες γιατί δεν αγοράζω ένα καινούριο φλιτζάνι. Το οποίο είναι φλιτζάνι το 3 ευρώ, δεν είναι, μη φανταστεί, λιμόζ, ας πούμε. Όχι, κάποια. Υπάρχουν και τέτοιοι ψυχαναγκασμοί. Δηλαδή, όσο παλιότερα έτρωγα παντού, δεν με ενδιαφέρε. Τώρα θέλω το αγαπημένο μου πιάτο, το αγαπημένο μου ποτήρι, το αγαπημένο μου φλιτζανάκι του καφέ. Τα οποία είναι όλα, ξέρεις, μπορεί να έχουμε τις απίστευτες λιμόζ, λέμε τώρα, αλλά είναι ένα σπασμένο, ένα ραγισμένο. Ξέρεις, ναι. Είναι ένα που το έχω, δεν ξέρω κι εγώ, από τότε που ήμουν φοιτήτρια. Είναι όλα τα άχρηστα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή αυτά που όταν θα μπουν τα παιδιά μας, όταν με το καλό φύγουμε από εδώ, είναι αυτά που θα πετάξουν πρώτα στα σκουπίδια. Ναι, αυτά είναι τα αγαπημένα μας. Επίσης η κατσαρόλα, εγώ που μαγειρεύω, ας πούμε. Έχω 60 κατσαρόλες που μου τις δίνανε ευγενική προσφορά οι άνθρωποι όταν δούλευα για διάφορες μεγάλες και διάσημες και ακριβές εταιρείες. Και εγώ μαγειρεύω σε μια κατσαρόλα που την είχα πάρει τζάμπα από ένα πολύ φτηνό μαγαζί, η οποία δεν έχει χερούλια. Αχ, το καπάκι ταρακουνιέται. Κάθε φορά, δηλαδή, ποια ώρα θα ζεματιστώ, γιατί την πιάνω, ξέρω εγώ, με πετσέτες, με οτιδήποτε. Αυτή είναι όμως η κατσαρόλα μου. Αυτή θέλω. Καλά, με την κατσαρόλα έχω και εγώ μία κατσαρόλα που την είχα πάρει όταν ήμουν, δεν ξέρω τι να σου πω, 25, όχι, αποκλείται 25 να πήρα κατσαρόλα, 35 μπορεί. Έχει σπάσει το ένα χερούλι και εγώ την κουβαλάω με το αυτό. Αλλά είναι η κατσαρόλα που κάνω τα μακαρόνια, ας πούμε, όλα τα. Και ξέρεις, τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτό το έκανε και η γιαγιά μου. Που τη βρίζανε, ξέρω εγώ, η μαμά, ο αδελφός της και ρητά, την πάρω να την πετάξω αυτή την κατσαρόλα. Και αυτή είχε το ίδιο και λέγαμε, μα είναι τρελή, δηλαδή, μα αυτή την κατσαρόλα την χίλιο μπαλωμένη, ξέρω εγώ, αν είναι δυνατόν, ήταν η αγαπημένη της. Αυτή έβγαζε νόστιμο το φαγητό. Αυτά είναι οι ιδεολειψίες όσο μεγαλώνουμε, αλλά υπάρχουν και οι ψυχαναγκασμοί που είναι διαφορετικό πράγμα. Αγωνίες που δεν τις είχαμε νεότερες. Δηλαδή,
Έσβησα το θερμοσύφωνο φεύγοντας. Έκλεισα το μάτι. Άφησα το μάτι αναμένο. Άφησα το φούρνο αναμένο. Εγώ δεν το έχω αυτό. Το έχει όμως ο Παυριανός που λες. Πήρα το χάπι, δεν το πήρα. Δηλαδή δεν αυτό το έχω πάρει. Ναι. Ναι. Πέρασα τώρα 3 μέρες με τη μαμά μου και το έχω πρόσφατα, σε πολύ πρόσφατα σκονάκι όλα αυτά. Που με αυτόν τον τρόπο περνάει όλη μέρα. 2 ώρες αναρωτιέται αν πήρε το χάπι ή δεν το πήρε, ποιο πήρε και ποιο δεν πήρε. Στο τέλος δεν ξέρω και πώς το λύνει. Το ξαναπέρνει, δεν κατάλαβα τι κάνει. Μετά είναι στο άφησα το μάτι αναμένο, όχι δεν το άφησα. Μετά έκλεισα το θερμοσύφωνο, δεν τον έκλεισα. Και μετά είναι, ξέρεις, το οποίο το μεταξύ έκανε ένα καφέ, το άφησε αναμένο το μάτι. Δηλαδή κάπου, ναι, κάπου και εγώ συνειδητοποιώ ότι πια αφήνω το μάτι αναμένο περισσότερο από πριν. Εγώ άρα είναι δίκαια. Δεν θυμάμαι, αλλά δεν έχω και αυτή την έννοια. Το άφησα, δεν το άφησα αναμένο. Δεν, αυτόν, ευτυχώς έχω γλιτώσει ένα ψυχαναγκασμό. Yeah. Αυτόν δεν έχω. Πήγα να σου πω ότι κάποτε ήταν να πάμε ένα ταξίδι με τον Γιώργο Παυριανό, τον κολλητό μου, και το στάμωσε έμψη με το αυτοκίνητο. Θα πηγαίναμε στη Φλόρινα. Και θα περάσαμε να πάρουμε τον Παυριανό, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο με 20 λεπτά καθυστέρηση. Λέει, νομίζω δεν έχω κλείσει το θερμοσύφωνα. Θα ανέβω να δω. Του λέμε, όχι, Γιώργο, πάμε να φύγουμε. Σε όλη τη διαδρομή έπαιρνε τηλέφωνο διάφορους φίλους, συγγενείς, να πάνε από το σπίτι να δουν αν έχει κλείσει το θερμοσύφωνα. Τελικά πήγε ο γαμπρός του το απόγευμα όταν φτάσαμε στη Φλόρινα και του λέει, μα ήταν κλειστός ο θερμοσύφωνας. Τον είχε πρίξει όμως, τον είχε πάρει 45 τηλέφωνα. Ναι, γιατί αυτό μεγεθύνεται στον εγκεφαλό σου και μπορεί να σε απασχολεί όλη μέρα. Ναι, μπράβο. Σπίτι, τα οποία είναι, εγώ τώρα προσπαθώ να μάθω, δεν ξέρω, μην ρωτήσω και κανέναν ειδικό, αν αφήσει, ρε παιδί μου, το μάτι αναμένο, αν αφήσει το σίδερο αναμένο, τι γίνεται, μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Σίδερο θα κάψει τη σιδερόστρα και θα πάει στο πάτωμα και μπορεί να κάψει, δεν ξέρω. Τώρα. Το σπίτι. Αυτό είναι, αν είναι ακουμπισμένο κάτω. Το μάτι, αν είναι όρθιο. Αυτό που έχω πάθει όταν έμενα στην Ήτης πίσω από το Γιάννη, στη γάστρα δηλαδή από πίσω, είχα αφήσει αναμένο θερμοσύφωνα και όντως έσκασε ο θερμοσύφωνας. Γύρισα και βρήκα πλημμυρισμένο το διαμέρισμα. Αλλά ούτε θυμάμαι πολλές ώρες το είχα αφήσει. Ήταν όμως οι παλιοί θερμοσύφωνες. Νομίζω τώρα δεν σκάνε θερμοσύφωνες. Σκάνε. Να ρωτήσουμε κάποιον, όντως, να έχουμε. Δεν ξέρω, αν όλα αυτά συμβαίνουν, δηλαδή. Και άκου να σου πω και άλλο. Από κοινό μας φίλο που είχε δεσμό με μία κοπέλα, η οποία είχε μια κόρη 15 χρονών. Μπορεί να ήταν 12 τότε. Και ο δεσμός δεν κράτησε γιατί η κόρη της συντρόφου του καθόταν πάντα στην αγαπημένη πολυθρόνα του φίλου μας. Και αυτό δεν μπορούσε να το αντέξει. Δηλαδή γυρνούσε στο σπίτι και το κορίτσι καθόταν στην πολυθρόνα του. Γύρναγε γύρω-γύρω από την πολυθρόνα, προσπαθούσε να πει, η πολυθρόνα αυτή είναι δικιά μου. Δεν ξέρω, δεν μπορούσε να το λύσει. Και τελικά χώρισε γιατί δεν άντεχε αυτό το πράγμα. Και όταν μου το είπε, του λέει, δεν πήρες μια δεύτερη πολυθρόνα. Μα μου λέει, και να έπαιρνα, είχα δεύτερη, αλλά δεν καθόταν στη δεύτερη, καθόταν στη δικιά μου. Και δεν το έλεγε. Είναι το αυτό είπε. Ότι ξέρεις, κατά βάθος, αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας, ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι ψυχανακασμοί και ideas και πράγματα που με δυσκολεύουν τη ζωή και πράγματα που επίσης μυρίζουν γεροντήλα, ρε παιδί μου. Αυτό το έκανε, ήταν 40 χρονών τότε, δεν ήταν γέρος. Ξέρεις τι, μερικά ξεκινάνε από νωρίτερα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο παράξενοι από άλλους. Έχουν τα δικά τους πράγματα που δεν θέλουν να τους τα πειράζεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν φοράνε ρούχα second hand γιατί τις συχαίνονται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν δίνουν τα ρούχα τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν παίρνουν ρούχα από άλλους. Υπάρχει όλη αυτή η γκάμα. Το οποίο όμως μεγαλώνοντας γίνεται, εντείνεται η παραξενιά. Εντείνεται. Συγγνώμη για τον ίδιο άνθρωπο, να σου πω ότι εμείς, ας πούμε, είχαμε σφαχτεί γιατί του πάτησα τα παπούτσια. Το θυμάμαι αυτό. Είχε κάτι πολύ ωραία παπούτσια και κατά λάθος τα πάτησα. Γίναμε, τι να σου πω, από 2 χωριά, δεν μιλήσαμε για χρόνια και η πλάκα είναι ότι όποτε βρισκόμαστε, κατά λάθος, δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν πατάω τα παπούτσια των ανθρώπων, αυτού ούτε τα πατάω. Ή μπορεί να πατάω τα παπούτσια, να μου το πείτε αν σας τα πατήσω, αλλά δεν μου το λέει κανείς. Αυτό, τι να σου πω, γιατί του πατάω τα παπούτσια. Μετά, μια άλλη ψύχωση είναι με τους θορύβους. Που δεν ανέχεσαι θορύβους. Γιατί κάνει θόρυβο αυτό, κάνει θόρυβο το άλλο, έχει θόρυβο ο δρόμος. Οι γέριξες πάνε και κάνουν μηνύσεις στα μαγαζιά που ανοίγουν κάτω από τα σπίτια τους. Που επειδή εγώ είμαι από την πλευρά των ανθρώπων που έχουν μαγαζιά, δεν μπορείς να φανταστείς πόσες χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν από διάφορους γέρους οι οποίοι τους κάνουν μηνύσεις επειδή έτυχε να έχουν τα πάντα νόμιμα, οι άνθρωποι προσέχουν, κάνουν ό,τι πρέπει, αλλά με το που ακούγεται ψήθυρος, θόρυβος από πιάτο που ακούμπησε πυρούνι, φέρνουν την αστυνομία.
Γιατί έτσι. Γιατί δεν ενοχλεί φως, θέλουμε να κοιμηθούμε. Ναι, θέλουμε ησυχία. Και τη λες, βρήκα 2-3 και βρισκήκαμε με τις προάλλες του Παγκράτη. Τη λέω, γιατί μένετε στο κέντρο του Παγκρατίου? Το κέντρο του Παγκρατίου είναι μόνο μαγαζιά και σε λίγο θα γίνεται ακόμα χειρότερο. Περνάτε τη ζωή σας να φωνάζετε τις αστυνομίες, να συγχύζεστε, να χαλάτε τις σχέσεις σας και τις καρδιές σας με τη γειτονιά και με τους ανθρώπους. Πάτε να μείνετε στην εξοχή. Σωστά, ναι, είσαι ένα χωριό. Δεν μπορεί να έχεις αυτό το ψυχαναγκασμό ότι τώρα είναι λες και κάθονται απίκο με τα όρθια τα αυτιά σε μια καρέκλα και περιμένουν να ακουστεί ένα τσίκ από φλιτζανάκι, από ανθρώπινη ομιλία, οτιδήποτε, για να γεμίσει η μέρα τους. Καλά, είναι και άλλη κατηγορία. Πήγαινα τα παιδιά μου σε ένα οδείο στο νέο ψυχικό όταν ήταν μικρά. Δηλαδή πριν από τώρα 15, όταν ήταν 5, ξέρω εγώ. Και είχε μια μικρή παιδική χαρά έξω το οδείο που παίζανε. Και το οδείο ήταν 2,5, 3 το μάθημα. Πηγαίναμε 2,5 και παίζανε λίγο στην παιδική χαρά και μπαίναν 3. 3 παρά 10 έφερε την αστυνομία ένας γείτονας από απέναντι ότι τα παιδιά κάνουν φασαρία. Τι 2-5χρονα τώρα, έτσι. Πόση φασαρία κάνε? Δεν κάνανε φασαρία. Τρελή φασαρία τα 2-5χρονα. Όχι, αυτά ήταν ήσυχα. Είναι πάντα χαμηλόφωνα. Ήταν. Τώρα δεν είναι, αλλά ήταν χαμηλόφωνα. Έφερνε την αστυνομία ότι τον ενοχλούσαμε και κάποια στιγμή βγήκε στο μπαλκόνι και τον είδα. Και ήταν ένας τύπος 45-50 χρονών, νέος, με μουσια, με μαλλιά. Και λέει, τα παιδιά σου κάνουν φασαρία. Μα λέω, είναι 3 παρά 10, δεν είναι καν 3 που η ώρα κοινής ησυχίας είναι 3 με 5. Αυτός δεν... κακά γεράματα θα έχει. Και το σκεφτόμουν. Είναι σίγουρο. Μου λέει, και μου φώναξε το μπαλκόνι, ξέρεις τι ώρα ξυπνάω εγώ. Λέω, τι ώρα ξυπνάς? 7.30. Του λέω, και εγώ ξυπνάω. Όλοι 7.30 ξυπνάω. Μα έχεις παιδιά και πάνε σχολείο. Ναι, μου λέει, πρέπει να κοιμηθώ το μεσημέρι. Τι λέω, μεγάλε, πού ζεις? Αυτό που λες και εσύ στο χωριό, αυτά. Στο χωριό πρέπει να κοιμηθείς το μεσημέρι. Αν θες να κοιμηθείς το μεσημέρι στην Αθήνα, βάζεις το ασπίδες. Δεν γίνεται, γιατί η Αθήνα έχει θόρυβο. Όπου και να πας, έχει φασαρία, έχει... Κοίτα, πάντως ο θόρυβος είναι κάτι επίσης που έρχεται με την ηλικία, διότι όταν είσαι νεότερος δεν ακούς θορύβους, τους ακούς αργότερα. Και μα τέζα, είσαι... Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, το καλό το να μεγαλώνεις, τουλάχιστον για μένα, ότι δεν ακούω τόσο καλά πια, οπότε δεν με ενοχλούν οι θόρυβοι. Όσοι δεν ακούνε είναι τυχεροί σε αυτό το θέμα, διότι όλοι παθαίνουν, οι υπόλοιποι παθαίνουν τρέλα με το θόρυβο. Δηλαδή θυμάμαι ότι έμενα όταν ήμουν φοιτήτρια λεωφόρο Αλεξάνδρας και ερχόντουσαν όλοι και μου λέγαν πω, πώς αντέχεις και κοιμάσαι με τα αυτοκίνητα. Και έλεγα εγώ, ποια αυτοκίνητα? Δεν είχα ακούσει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρε. Δηλαδή ακούσα άλλα πράγματα, ακούσα άλλα καλέσματα. Ακούσα τα καλέσματα της ζωής. Δεν είσαι εκεί, ας πούμε, στις 12 ώρες στο κρεβάτι σου τώρα να κάθεσαι να ακούσει αυτοκίνητα ή να μην ακούσει αυτοκίνητα, να μετράς προβατάκια. Είσαι κάπου αλλού, έρχεσαι, γυρνάς το πρωί. Τέζα, πέφτεις ξερός, σηκώνεσαι, φεύγεις, ξέρω κι εγώ. Είναι διαφορετικό. Πάντως η θόρυβη είναι κάτι που έρχεται με την ηλικία. Σίγουρα το έχω παρατηρήσει. Θυμάμαι, περίμενα να σου πω άλλο. Φίλη που μου έλεγε ότι η μαμά της, όταν η μαμά της ήταν 70, όπου πήγαινε έπαιρνε μαζί το μαξιλάρι της, γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί με ξένα μαξιλάρια. Και η φίλη όταν μου το έλεγε ήταν ήδη 50, μου λέει, ξέρεις, έχω αρχίσει κι εγώ, ενώ ότι μια ζωή την έβριζα τη μαμά μου, τι έλεγα, τι αηδίες που κάνεις, κουβαλάς το μαξιλάρι. Τώρα μου λέει, που έχω περάσει τα 50, κι εγώ όταν κοιμάμαι καβολού σκέφτομαι το μαξιλάρι μου είναι καλύτερο. Από τότε που μου το είπε, άρχισα να το προσέχω κι εγώ, ότι πάω μέσα ξενοδοχείο και λέω, στο μαξιλάρι είναι πολύ γεμάτο. Α, μετά είναι άλλη αιμονή, είναι το στρώμα. Ξέρεις ότι βολεύονται μόνο στο δικό του στρώμα, ναι, μόνο στο δικό σου κρεβάτι, μόνο στο δικό σου μαξιλάρι. Αυτό, ότι όταν άλλαξα στρώμα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση να ήμασταν 25 να αλλάζαμε στρώμα, όχι, που κοιμόμασταν στα σανίδια. Στα σανίδια, με το κεφάλι στα παπούτσια. Δηλαδή να, για προσκέφαλο. Και ούτε σου μίλεις στο τασάκι, ναι, μέσα. Ναι, ναι, και μέσα στα τασάκια με τα βουνάτα από τσίγαρα. Επίσης τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ αν μου μυρίζει τσιγάρο. Ναι, και αυτά, όλα αυτά. Αυτές, αλλά υπάρχει όμως ένα καλό νέο. Είναι και κάτι παραξενιές οι οποίες αμβλύνονται την ηλικία. Και αυτό το έχω παρατηρήσει. Για πες. Το οποίο είναι καλό. Η μαμά μου, ας πούμε, η γιαγιά μου, οι οποίες ήταν ιστερικές νοικοκυρές. Δηλαδή, πατούσαμε στο σπίτι μέσα, δεν μπαίναμε τα παπούτσια, ήμασταν, κάναμε πατινάζ πάνω σε κάτι πατάκια για να κάνουμε στα το παρκέ. Είχαμε πατάκια τσόχινα και πατούσαμε πάνω, οικογενειακώς. Μονίμως αβουριαζόμασταν, ξέρεις, ιστερία. Κάθε μέρα κάνανε γενική καθαριότητα. Κάθε μέρα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, μεγαλώνοντας και οι δύο, το παρατήρησα αυτό, δεν τους ενδιαφέρει πλέον τίποτα. Ή που δεν στραβωθήκαν και δεν βλέπουν, γιατί είναι και αυτό. Και αυτό, δεν ότι αρχίζουν καλά, τα που σου είπα, προβλήματα με τα μάτια. Οπότε δεν παρατηρείς τη σκονίτσα, την πίχλα, την αράχνη στο τέρμα, ναι, της γωνίας, το ταβανιού. Οπότε αυτό αμφιλεί. Επίσης, δεν έχεις και τα κουράγια. Δηλαδή, αντικειτενείται στην αράχνη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να βάλεις σκάλα
να ανεβείς με τη σκούπα, με το δεν ξέρω εγώ τι, να καθαρίσεις την αράχνη. Οπότε καλύτερα ψυχολογικά να μην τη δεις. Να. Όχι, ας δεν αρχίζεις και μαζεύεις την ενέργειά σου. Η ενέργεια που έχεις είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Και λες, έχω την ενέργεια να κάνω αυτά σήμερα, αυτά θα κάνω. Δεν έχω άλλη ενέργεια. Αυτά πάντως που αμβλύνονται είναι αυτό, η ιστερία με την καθαριότητα, με την τάξη και η ιστερία με το ιστερία. Το να διασκεδάζεις να μαγειρεύεις. Δηλαδή, ακόμη και οι πιο καλές μαγείρισες, το λέω μέσα από τη δουλειά μου, επειδή έχω γνωρίσει εκατομμύρια, κάποια στιγμή βαριούνται. Δεν θέλουν να μαγειρέψουν άλλο. Ή μαγειρεύουν χάλια. Χάλια, δηλαδή μαγειρεύουν. Γιατί εγώ μαγειρεύω χάλια, οπότε τώρα όχι χάλια. Λες, μα αλλά... πώς αυτή τώρα που έκανε αυτά τα φοβερά πράγματα, είναι δυνατόν, η ίδια γυναίκα το μαγείρεψε, η ίδια. Μα δεν βλέπουν, μα ξεχνάνε τι βάζουν, μα βαριούνται, μα βιάζονται πάρα πολύ γιατί δεν γουστάρουν. Μα για κάποιο λόγο, ή δεν μαγειρεύουν ή μαγειρεύουν χάλια. Που σημαίνει ότι τους έφυγε ξεσύ αιμονή με το να μαγειρέψουν ωραίο φαγητό. Να μαγειρέψω κάθε μέρα. Δεν τους νοιάζει. Το κάθε μέρα όχι, δεν το θες. Δεν τους νοιάζει πια. Η ανακούφιση πάντως είναι όταν παίρνω φαγητό από το σούπερ μάρκετ και για τα παιδιά και για μένα, παίρνω έτοιμο φαγητό μερίδες, π.χ. γιουβαρλάκια, που βαριέμαι να τα φτιάξω. Είναι εύκολο φαγητό, το ξέρω να το κάνω, αλλά το να πάρω έτοιμα δύο κουτιά γιουβαρλάκια και να έχω ξεμπερδέψει με αυτό ούτε αυγά, ούτε λεμόνια, ούτε κιμάς, ούτε ρύζια, ούτε. Είναι και ανακούφιση. Λέω, έχω γλιτώσει. Ναι, αυτό δηλαδή ευκολύνει, κάνει τη ζωή σου πιο απλή. Που και αυτό είναι μια αιμονή. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν μεγαλώντας να τα κάνουν όλα πιο εύκολα μέσα όμως στα πλαίσια των αιμονών τους. Ας πούμε, κάποιος που είχε. Και αυτό το έχω συναντήσει. Μία θειά μου η οποία έχει μανία με τη διακόσμηση. Και η μαμά μου το ίδιο. Με τον ντεκό. Φοβερά σπίτια. Όλη την ώρα διακοσμούσαν. Όλη την ώρα αγοράζαν καινούργια έπιπλα, πετούσαν τα παλιά, αλλάζανε στυλ. Είχαν μία αιμονή, ρε παιδί μου, με τον ντεκό. Να φτιάχνουν ωραία σπίτια. Τώρα δεν μπορείς να φανταστείς. Μένουν μέσα σε κάτι αχούρια, τα οποία τι είναι. Είναι η πολυθρόνα στην οποία αγοράζουν gadget άλλη αιμονή είναι οι αγορές από το τηλεμάρκετινγκ. Αγοράζουν ό,τι σαχλαμάρα πουλάει το τηλεμάρκετινγκ. Όλα. Οπότε θυμάμαι αγοράζουν. Αυτό με τη μαμά μου που είχε δώσει κάτι σουτιέν περίεργα. Καλή, τα πάντα αγοράζουν. Η μάνα μου έχει κρεμασμένα από τις πολυθρόνες διάφορες θήκες που πουλάει το τηλεμάρκετινγκ, άλλες από να αριστερά, άλλες από δεξιά. Για να βάζεις, λέει, μέσα το τηλεκοντρόλ, το τεστ, τα σταυρόλεξα, το δεν ξέρω εγώ τι. Όλα πρέπει να είναι σε ακτίνα που να σε περιτριγυρίζουν. Το αντικουνουπικό, τα χάπια για την πίεση, όλα αυτά τα χώνουν λοιπόν γύρω-γύρω, μέχρι που ανακαλύπτουν ότι αυτά. Τα θικάκια είναι πολύπλοκα, είναι βαθιά, δεν φτάνει το χέρι τους, χάνεται το χάπι, whatever, κάτι συμβαίνει. Οπότε έχουν και τις θήκες από παντού για να βάζουν την εφημερίδα, το περιοδικό, αλλά έλα που δεν αγοράζουν πια εφημερίδα, δεν αγοράζουν περιοδικά. Τα έχουν όλα στιβαγμένα μπροστά στο τραπέζι. Και υπάρχει κουβερτούλα. Ναι, θήκες είναι άδειες. Απλώς όλο αυτό είναι μια ιδέα να το βλέπεις. Είναι λίγο σαν νεκροθάλαμο. Σε λίγο πριν το νεκροθάλαμο. Είναι γεμάτο χάπια παντού. Στο τραπέζι εκεί τα έχουν τακτικά για να μην τα χάνουν. Με σημειωματάκια. Επίσης πάρα πολλά χαρτάκια με τηλέφωνα γιατί δεν ξέρουν να χειριστούν. Η μάνα μου δεν ξέρει να χειριστεί το κινητό, οπότε πρέπει. Να είναι γραμμένα και δικά μου. Να είναι μου, όλα γραμμένα και σε κοινή θέα. Τα τηλεκοντρόλ που μπερδεύονται, ποιο τηλεκοντρόλ είναι τι. Οπότε πάει το ντεκό και πάει ομορφιές και πάνε αισθητικές και πάνε όλα αυτά. Και πάει και καθαριότητα, με σου πω μαζί. Δεν τη βλέπουνε. Καλά, αυτό ναι, σου λέω. Γιατί έχεις τόση ενέργεια, λέει, δεν θα την βάλω. Δεν θα βάλω ηλεκτρική. Άσε, έχω να κάνω άλλα πράγματα. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω αν είναι ψυχαναγκασμός αυτό ή αν είναι το ότι μεγαλώνεις και γίνεσαι πιο. Ξέρω εγώ, όχι γρουσούζεις, γίνεσαι πιο περίεργος, παράξενος, παραξενεύεις, ας πούμε. Κοίτα να δεις, το άλλο που λέγαμε για να τελειώσουμε, πώς ξεκινήσαμε, ότι όταν βγαίνεις έξω, βγαίνεις για ένα καφέ, ρε παιδί μου, και είναι όλοι γύρω-γύρω και αρχίζει. Ο ένας με την καρέκλα. Ο άλλος με τα. Αρχίζει το τασάκι. Αυτό τα τασάκια που δεν έχουν θήκη δεν με βολεύουν. Αυτό μου το πει ο φίλος μου. Μου λέει, θέλω τα τασάκια που έχουν θήκη να κουμπάς το τσιγάρο. Λέω, το κρατάς το τσιγάρο. Όχι, θέλω εκείνο που έχει θήκη. Δεν το έχει το μαγαζί. Το φλιτζανάκι του καφέ του συγκεκριμένο. Το δεν ξέρω εγώ τι, μετά αρχίζουν κουβέντες. Οπότε αρχίζει το πώς είσαι. Πώς να είμαι, τα πόδια μου, τα χέρια μου, το κεφάλι μου, το. Έλα τώρα, το πας πάνω αυτό. Το πας μετά τα 80. Οπότε, όχι ρε εσύ. Εμείς τώρα, εμείς τα 60, δηλαδή το πρώτο νέο που θα ακούσω είναι το. Ξέρεις, υγείας. Τα υγείας. Αν το ξεπεράσεις αυτό, το αντιμετωπίσεις όλα και με λίγο χιούμορ και πεις όλα καλά, μετά
κάπως αμφλύνεται αυτό το θέμα. Ντρέπεται και ο άλλος να αρχίσει. Να συνεχίσει με το ζάχαρο και το διάφορο. Και με την αιμονή για το τασάκι και την γκρίνια και όλο αυτό το πράγμα. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι αν στην παρέα είναι ένας νεότερος, όλα μια χαρά. Γιατί είναι σαν να ντρέπεσαι να αποκαλυφθείς μπροστά στο νεότερο. Περίμενε, κάτσε, γιατί εγώ θυμάμαι. Ότι έχεις διάφορες παραξενιές. Με νεότερο άτομο να έχουμε βγει και έχει μανία ότι δεν είναι αρκετά κρύο το κρασί της. Και έχουμε πάντα αυτή την τη μαλακία ότι το κρασί μου δεν είναι αρκετά κρύο. Και άντε, το δίνει πίσω. Τη φέρνουν άλλο κρασί. Να σου φέρουμε παγάκια. Όχι, γιατί νερώνει το κρασί. Τόσο με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Με το που καθόμαστε κάπου, ξέρω ότι το κρασί της δεν θα είναι αρκετά κρύο. Ολονών θα είναι κρύο, εκτός από το δικό της. Που της λέμε όλοι, πάρε παιδί μου ένα ουίσκι, πάρε μια μπύρα, κάτι που δεν... Όχι, θέλω κρασί και θέλω και να είναι κρύο. Καλά, αυτό μπορεί να το έχει και νεότερη, ρε παιδί μου. Εγώ τώρα την βλέπω. Στη δικιά μου τη δουλειά, ας πούμε, που όλοι ξέρει τα χαμούμε τις θερμοκρασίες του κρασιού, το οποίο μπορώ να ξεράσω κι εγώ. Εντάξει, οκ. Πάντως δεν είναι. Χαλάρωσε το θέμα. Και κυρίως μην τα θες, ξέρεις τι, περιχαρακώνεις σε πολλά προβλήματα, σε πολλές φοβίες. Οπότε είναι τα θες όλα όπως αρέσουν σε σένα. Και τα διεκδικείς ανά πάσα στιγμή. Οκ, σπίτι σου, ας πούμε, ότι φτιάχνεις το μικρό σου βασίλειο, το οποίο τα έχει όλα όπως τα θες εσύ. Δεν σε νοιάζει αισθητική, βάζεις τις γαμοκουβέρτες πάνω από τους ωραίους καναπέδες για να μην λερώνουν, ξέρεις δηλαδή. Ναι, όλα αυτά, το φλιτζάνι το σιχαμένο, το κρασί στην κατάψυξη. Οκ, αλλά όταν έρχεσαι σε επαφή με τους άλλους, καλό είναι να χαλαρώνεις. Εκτός από το να μη σκαλώνεις. Να θυμάσαι λίγο πως ήσουν παλιά. Και αυτό, να θυμάσαι πως ήσουν παλιά. Ναι. Άρα μη σκαλώνεις που μεγαλώνεις. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.